την προσπάθεια του Οικονόμου και το φάουλ το οποίο υπέπεσε ο Αλμπέρτ Αλφόνς. Πρώτο φάουλ και για τον νεαρό στο παιχνίδι. 29-28 από το έμεσο τρίποντο, απάντηση σε εκείνο του Ζωφρέσα από τον Νίκο Οικονόμου. 2-40 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Να εδώ ο Νίκος Οικονόμου. Πέρες, Ζωφρέσα για τον Κόρνι Τόμψον. Για Κάμπα μπροστά από τον Βολκόφ. 31-28 με τον Βιγιακάμπα να έχει φτάσει τους 8 πόντους, τον είδατε για λίγο. Ο Μπράντοβιτς πότε με πιεστική άμυνα ζώνης, πότε με man-to-man προσπαθεί να απορριθμίσει τους περιφερειακούς του Παναθηναϊκού. Γκάλης. Πάντα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Πρέπει να υπάρχει φάουλ εκεί. Το rebound από τον Πέρες, η μπάλα θα φτάσει στον Ζωφρέσα. Ντάνι Πέρες, πρέπει να υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα, έγκαιρη. Η υπόδειξη από τον Κολούτσι, ξεχάστηκαν μέσα στη ρακέτα τόσο ο Αλφόνς όσο και ο Πέρες. Και υπάρχει time out που ζήτησε ο Κώστας Πολίτης. Πέρασε στο παιχνίδι και πάλι τον Mike Smith. Ενώ ο Κώστας Πολίτης επιμένει σε αυτό το ημίψιλο σχήμα ουσιαστικά με center τον Βολκόφ, το οποίο όμως μέχρι στιγμής έχει αποδώσει τα μέγιστα. Αλβέρτης με τον Σμιθ για τον Οικονόμου, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Αλφόνσα Αλμπέρ Γκαρσία, όπως είναι το πλήρες όνομα του νεαρού που υποπίπτει στο δεύτερο φάουλ του, τον βλέπετε με το 14. Ο Μπράντοβιτς ξαναγυρίζει στο παιχνίδι τον Μαρτίνεθ, τον Φεράν Μαρτίνεθ στη θέση του Αλφόνσα Αλμπέρ, ο οποίος δεν κατάφερε να περιορίσει την δράση του Νίκου Οικονόμου, ο οποίος έχει δικαίωμα για βολές. 14 τα ομαδικά φάουλ για την Πανταλώνα. 8 για τον Παναθηναϊκό, ο Νίκος Οικονόμου ευστοχή, 31-29 με τον νεαρό να φτάνει τους 4 πόντους, δίνει και αυτός λύση στην επίθεση για τον Κώστα Πολίτη. 5 πόντια από τον Οικονόμου, 31-30, 1-40 πριν από τη λήξη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής χάρη στην πολύ καλή άμυνά του στα τελευταία 8 λεπτά του παιχνιδιού. Για Κάμπα με τον Βολκόφ θα χάσει το lay-up. Γκάλης και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να περάσει στο σκορ από το ξεκίνημα του αγώνα για πρώτη φορά. Γύρισαν γρήγορα οι Καταλανοί και τώρα Γκάλης. Τον ανέλαβε και πάλι ο Βιγιακάμπα. Ο Γκάλης που κλείνεται βγάζει για τον Παταβούκα. Εύκολο σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχο όμως, ήταν αφύλακτος ο Παταβούκας. Ο Αλβέρτης για τον Γκάλη. 31-32 μετά από 19 ακριβώς λεπτά παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα με το καλάθι του Νίκου Γκάλη, ο οποίος έχει 12 πόντους και είναι πρώτος σκορέρ μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Με 6 στα 9 δίποντα. Τόμας Ζωφρέσα για τον Κόρνι Τόμψον. Για Κάμπα. Για 3 πόντους, 34-32, 37 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του ημιχρόνου με το τρίποντο του αρχηγού της Πανταλώνα που βλέπετε εδώ. Ο Βιγιακάμπα έχει 11 πόντους με 2 τρίποντα. 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, 17 για τον Παναθηναϊκό. Βολκόφ με τον Τόμψον. Ο Αλβέρτης για τον Βολκόφ και πάλι είναι σουτ 2 πόντων. Ισοφαρίζει ο Βολκόφ και time out που καλεί ο Μπράντοβιτς. 34-34 σε ένα πρώτο ημίχρονο με 2 όψεις και με αυτά τα 12,5 δευτερόλεπτα να ανήκουν πιθανότατα όλα στην κουβεντούτ με τον Σμιθ να επαναφέρει για τον Τόμας Ζωφρέσα. Δεν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα σχήματα πριν το time out. Τριών πόντων από τον Φεράν, η μπάλα εκτός τερεν για την Χουβεντούτα. Απομένουν ακριβώς 2 δευτερόλεπτα για την λήξη του ημιχρόνου. Πάντα 34-34. Ο Τόμψον επαναφέρει, να δούμε για ποιον. Για τον Φεράν, εκπρόθεσμο είναι το σουτ, το δείχνει και ο Κολούτσι. Λοιπόν, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, 34-34. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει 2 πρόσωπα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν 24-12 στο 10ο λεπτό με 11 πόντους. Πρώτη πεντάδα για τον Κώστα Πολίτη. Το τζάμπολ με κερδισμένο τον Φράνκοβιτς, αλλά την μπάλα να καταλήγει σε ισπανικά χέρια με τον Ζωφρέσα σε ρόλο playmaker. Ο Μυριούνης πάνω στον Mike Smith. Ο Βολκόφ πάντα στον Κόρνι Τόμψον.
και ο Βράνκοβιτς στον Φεράν Μαρτίνες, σούτ 3 πόντων από τον Ντάνιελ Πέρες, 37-34 από τον νεαρό που φέτος έκανε μια πολύ καλή σεζόν στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αλλά και στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Του δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες μετά τον τραυματισμό του Τόμας Ζοφρέσα, με αποτέλεσμα τώρα να αποτελεί ένα βασικό ατού για τον Μπράντοβιτς. Ο Βολκόφ για τον Μυριούνι, σου 3 πόντων, rebound από τον Mike Smith. 19 και 16 για την λήξη του αγώνα, 37-34, Τόμας Ζοφρέσα. Υπό την επιτήρηση του Γκάλι. Ζοφρέσα για τον Φεράν, ο οποίος δεν διστάζει να σουτάρει και από τα 6-25 παρά το ύψος του. Αυτή τη φορά είναι ο Ζοφρέσα που σουτάρει από τα 6-25, 40-34 με 2 τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες μετά από ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Μπανταλώνα. Μυριούνι, Παταβούκας. Υπάρχει φάουλ εκεί βεβαίως. Η μπάλα εκτός τερέν όπως δείχνει ο Κολούτσι. Φάνηκε να τραβάει το Βράνκοβιτς ο Μαρτίνες. Υπάρχουν κάποια παράπονα από τον πολίτη. Το βλέπετε εδώ. Να και ο Μπράντοβιτς που δίνει οδηγίες προς τον Σμιθ. 40-34. Πάντα ο Σμιθ. Για τον Πέρες. Ζοφρέσα. Έχει 6 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Να, αυτό που σας λέγαμε, ο Φεράν από τα 6-25 παρά τα 2-15 που έχει ύψος, 0 στα 3 όμως έχει ο διεθνής Ισπανός. 40-34, τώρα συμπληρώνονται 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μυριούνι. Τον Γκάλι έχει αναλάβει ο Ντάνιελ Πέρες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Για τον Βράνκοβιτς που καρφώνει εντυπωσιακά. 40-36 με τον Βράνκοβιτς να φτάνει τους 4 πόντους. Βλέπετε εδώ τον Βράνκοβιτς που φορτώθηκε με τρίτο φάουλ νωρίς, μόλις το 1 λεπτό και στη συνέχεια έκασε τον πάγκο. Τόμσον για τον Σμιθ. Πέρες. Φεράν για τον Σμιθ. Διστάζει από τα 6-25, θα βγάλει για τον Τόμσον. Ζοφρέσα, 4 δευτερόλεπτα στους Καταλανούς. Είναι άστοχος αυτή τη φορά ο Ζοφρέσα με την ολοκλήρωση των 30 δευτερολέπτων που είχαν στη διάθεσή τους οι Καταλανοί. Ο Μυριούνης για τον Παταβούκα που πρεσάρεται, αλλά γίνεται κάτοχος της μπάλας. Βγάζει για τον Βράνκοβιτς, παρεμβολή από τον Φεράν. Βεβαίως εκεί παίκτης 2-15 πιεζόμενος να κάνει τρίπλα. Είναι μεγάλη πολυτέλεια, έτσι κάνει βήματα ο Φεράν. Που καταλογίζει έγκαιρα και σωστά ο Ράντιτς. Παταβούκας για τον Γκάλι, ακριβώς 3 λεπτά από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 40-36. Πάντα Γκάλι. Υπάρχει φάουλ από τον Πέρες που καταλογίζει ο Ράντιτς. Δεύτερο φάουλ για τον Ντάνιελ Πέρες, Μασί, όπως είναι το πλήρες όνομα του 24χρονου γκάρντ της Χουβεντούτ. Παταβούκας. Πάντα με τον Ζοφρέσα για τον Μυριούνι. Ο Βολκόφ με τον Τόμψον. Ο Γκάλις προσπαθεί να πάρει το σκρίνα από τον Βράνκοβιτς. Πάντα ο Βολκόφ είναι άστοχος, καθώς έδειξε να σουτάρει χωρίς ισορροπία. Ο Πέρες για τον Σμιθ. Φεράν για τον Τόμας Ζοφρέσα. 15 δευτερόλεπτα τώρα στους Καταλανούς για να ολοκληρώσουν. Ζοφρέσα για τον Φεράν. Η μπάλα φτάνει από την παρέμβαση του Βράνκοβιτς στον Γκάλι. Έχει φύγει ο Παταβούκας. Ο Γκάλις ξεπερνάει τον Πέρες που κάνει το τρίτο του φάουλ. Είδατε το σπάσιμο της μέσης του Γκάλι. Έφυγε αριστερά ο Πέρες, δεξιά ο Γκάλις. Ξαναείδατε εδώ την προσπάθεια από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και το καθαρό φάουλ από τον νεαρό Ισπανό. 40-36, 16 και 4 πριν από την λήξη με 2 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Μπανταλώνα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έχουν κανένα. Ο Γκάλις ευστοχή στην πρώτη βολή που εκτελεί από το τζάμπολ.
και φτάνει τους 13 πόντους. Είναι βεβαίως πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό. Ζητάει να μετρήσει σαν δίποντο. Αυτή η δεύτερη βολή τελικά ο Ράντης έδειξε ένας πόντος προς την γραμματεία. 40-38, 15 και 55 πριν από τη λήξη. Πέρες, Σμιθ. Σμιθ δεν φοβάται τον Φράνκοβιτς, ο οποίος τελικά παίρνει το rebound παρά τη δεύτερη προσπάθεια από τον Φεράν. Το rebound από τους παίκτες του Παναθηναϊκού λοιπόν. Ο Γκάλης πάντα με τον Πέρες. Πάντα Γκάλης για τον Βολκόφ. Rebound από τον Σμιθ που προσπαθεί να τρέξει για τον Ζοφρέσα. Σουτ τριών πόντων, rebound από τον Βολκόφ. Ο Ζοφρέσα έχει αστοχήσει τις τελευταίες δύο προσπάθειες δύο πόντων. Να στον ευνηδιασμό ο Γκάλης. 40-40 βεβαίως. Ο Πέρες μετά τις τελευταίες δύο οπωσδήποτε δυσάρεστες εμπειρίες από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού δεν επιχείρησε να τον κόψει. 40-40 λοιπόν, με τη Χουβεντούντο να έχει να σκοράρει 4 λεπτά, καθώς τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. 2 τρίποντα στο πρώτο λεπτό από τους Καταλανούς και έκτοτε η άμυνα του Παναθηναϊκού τους έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Ο Τόμσον αστοχή, φάουλ από τον Πέρες, τέταρτο φάουλ από τον Ντάνι Πέρες. Βλέπετε εσείς το Φεράν εδώ. Ο Ράντιτς έχει χρεώσει στον Πέρες βεβαίως το φάουλ αυτό. Βλέπετε τον Βιγιακάμπα να μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Πέρες. Είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 4 φάουλ. Ο Βολκόφ θα κάτσει στον πάγκο, παίρνει τη θέση του ο Νίκος Οικονόμου. 40-40, 14 και 47 πριν από το τέλος. Παταβούκας. Κλείνεται εκεί, θα χάσει και την μπάλα από την παρέμβαση του Βιγιακάμπα. Γίνεται το λάθος, κερδισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Γκάλη. Ο Ζοφρέσα είναι αυτός που τον ανέλαβε μετά από την έξοδο του Πέρες. Γκάλης καλάθι και φάουλα από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 42-40 φάουλα από τον Ζοφρέσα. Πρώτο φάουλ για τον Τόμας Ζοφρέσα στο παιχνίδι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει δικαίωμα για μια βολή. Είδατε και πάλι πως η μπάλα κατέληξε στο ισπανικό καλάθι. Ο Γκάλης που έχει 16 πόντους και οδηγεί κυριολεκτικά τον Παναθηναϊκό σε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο. 40-42 με την άστοχη βολή από τον Νίκο Γκάλη. 14 και 19 πριν από την λήξη. Σμιθ. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως έχει βρει τον πελάτο από τον Μυριούνιο Αμερικανός. Βιακάμπα, τον οποίο ανέλαβε όπως και στο πρώτο ημίχρονο ο Παταβούκας. Τόμσον με τον Οικονόμου. Το πείραμα του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε για τον Κώστα Πολίτη που δεν διστάζει να το επαναλάβει και στο δεύτερο ημιχρόνο με την λήξη των 30 ο Μαρτίνεφ αλλοιώνεται από την προσπάθεια του Βράνκοβιτς, την προσπάθεια του. Ο Γκάλης θα σπρώξει στον ευνηδιασμό. Επέστρεψαν τελικά οι Καταλανοί. Γκάλης κόβεται από τον Φεράν και πάλι όμως ο Γκάλης κερδίζει. Για τον Μυριούνι Οικονόμου που προσποιείται, δύσκολη προσπάθεια. Να λέει ο Νίκος Οικονόμου που δίνει προβάδισμα 4 πόντων στον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά. Και βεβαίως ο Μπράντοβιτς δεν έχει παρά να πάρει, ήταν 44. Ο Μπράντοβιτς πέρασε στη θέση του Φεράν τον Μοράλες. Βιγιακάμπα, υπάρχει φάουλ από τον Οικονόμου. Το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού μετά από 6,5 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε εδώ τον Νίκο Οικονόμου που κάνει το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Οι Καταλανοί στο διάστημα αυτό έχουν 4 ομαδικά. Τόμσον για τον Βιγιακάμπα, έχει μπροστά του τον Βράνκοβιτς. Σμιθ με τον Μυριούνι για τον Τόμσον. Απομένουν 14 δευτερόλεπτα στην Χουβεντούντ. Ο Μάικ Σμιθ για τον Μοράλες, επιθετικό που καταλογίζει ο Κολούτσι. Πάνω στον Σμιθ πρόλαβε ο Μυριούνις και τοποθετήθηκε πολύ έξυπνα στην διήγηση από τον Αμερικανό. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ για τον Μάικ Σμιθ που βλέπετε εδώ. Ακριβώς 13 λεπτά πριν από την λήξη, 40-44, ο Γκάλης με τον Βιγιακάμπα είναι η τρίτη επιλογή για τον Μπράντοβιτς στο μαρκάρισμα του Νίκου Γκάλη σε 7 μόλις λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο και η τέταρτη από την έναρξη, Βράνκοβιτς.
Μυριούνης. Γκάλης, υπάρχει φάουλ εκεί από τον Διακάμπα. Ο Γκάλης θα φτάσει στο καλάθι, διαμαρτύρεται κιόλας δικαιολογημένα τον Ράντι. 40-46 διαφορά στο μεγαλύτερο σημείο της για τον Παναθηναϊκό από την έναρξη του παιχνιδιού, με τον Νίκο Γκάλη να έχει 18 πόντους. Τόμσον. Ραφαέλ Ζαφρέσα που αντικατέστησε τον αδερφό του, τον Τόμας. Διακάμπα. Δεν μετράει το φόλο από τον Μοράλες. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που καταλογίζει ο Ράντις στον Ισπανό. 4 φάουλ για τον Μοράλες. Βλέπετε εδώ τον χρόνο που απομένει και το σκορ. 6 ομαδικά φάουλ για την Μπανταλόνα. Να, ο Μοράλες με το νούμερο 12. Υπάρχουν έντονες αποδοκιμασίες από τους περίπου 4.000 φιλάθλους της Κουβεντούς, καθώς συνέχεια έρχεται κόσμος εδώ στο Παβιλιόν Ολυμπικό. Ο Μπράντοβιτς έχει γυρίσει την άμυνά του σε ζώνη 1-3-1. Ο Γκάλης για τον Μπράνκοβιτς. Καρφώνει αυτός. 40-48. Να ο Μπράνκοβιτς. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον αξιοποιήσει σε αυτό το σημείο, καθώς η 1-3-1 είναι μια άμυνα με πολλά κενά κάτω από το καλάθι. Ο Μπράνκοβιτς έχει 6 πόντους. Υπάρχει φάουλ από τον Οικονόμου που καταλογίζει ο Κολούτσι, δεύτερο ομαδικό του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο. 6 έχουν οι Καταλανοί. 2 προσωπικά ο Νίκος Οικονόμου. Ο Σμιθ θα επαναφέρει από πλάγια. 40-48 για τον Παναθηναϊκό, που έχει 7,5 λεπτά ακριβώς να δεχτεί καλάθι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Τόμσον άστοχος για μία ακόμα φορά. Έχει ένα σερί 0-14 ο Παναθηναϊκός. 40-34 στο 21ο λεπτό και έκτοτε ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχτεί καλάθι και βρισκόμαστε στο 29. Κακή συνεννόηση του Γκάλη με τον Οικονόμου, η μπάλα εκτός τερένα. 11 και 17 για τη λήξη. 40-48. Ραφαέλ Ζαφρέσα για τον Σμιθ. Μοράλες. Για Κάμπα που βγαίνει από τα σκριν. Βοήθεια από τον Οικονόμου. Μοράλες. Χρειάστηκε να περάσουν 8 λεπτά για να βρει διέξοδο προς το ελληνικό καλάθι ο Μοράλες και όλη η Χουβεντούς. 42-48 με τον Μοράλες να έχει 4 πόντους μέχρι στιγμή. Παταβούκας. Μαντουμά τώρα από τους Ισπανούς. Επιθετικό φάουλ στο Μπράνκοβιτς καταλογίζει ο Κολούτσις. Μπράνκοβιτς και Μοράλες μονομάχησαν κυριολεκτικά για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση. Ο Μπράνκοβιτς με το φάουλ που καταλογίζει και φτάνει τα 4. Βλέπετε εδώ τον Μπράνκοβιτς. Η φυσιογνωμία του δείχνει εύγλωτα τις αντιρρήσεις του. Σμιθ με τον Μυριούνι. Έχει ζεσταθεί η ατμόσφαιρα στο παβιλιόν Ολυμπίκ της Μπανταλόνα. Μοράλες. Δύσκολη προσπάθεια υπό τη σκιά του Μπράνκοβιτς. Ο Γκάλης με τον Ραφαέλ Ζαφρέσα. Φάουλ από τον playmaker της Μπανταλόνα. Δικαίωμα για βολές στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Τρίτο φάουλ από τον Ραφαέλ Ζαφρέσα. Ο πολίτης βγάζει τον Μπράνκοβιτς. Ξαναβλέπετε εσείς το φάουλ πάνω στον Γκάλη. 3 φάουλ λοιπόν για τον Ραφαέλ Ζαφρέσα. Ο πολίτης περνάει τον Βολκόφ δοκιμάζοντας και πάλι αυτό το ημίψιλο σχήμα με Μυριούνι Οικονόμου στην ίδια πεντάδα και σέντερ το Βολκόφ. Mm-hmm. 42-49 με τον Νίκο Γκάλη να φτάνει τους 19 πόντους. Mm-hmm. 42-50, ο Γκάλης έχει φτάσει τους 20, είναι πρώτο σκόρερ όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και του αγώνα. Έχει 8 στα 11 δίποντα και 4 στις 5 βολές. Σμιθ. Για Κάμπα. Ο Βολκόφ για τον Σμιθ, υπάρχει φάουλ από τον Παταβούκα. Είχε ζητήσει 3 δευτερόλεπτα ο πολίτης από τον Κολούτσι. Ο Ράντιτς κατελόγησε φάουλ στον Παταβούκα. Το πρώτο φάουλ του Βουγγάρα του Παναθηναϊκού. Ο Τόμσον θα φύγει από το παιχνίδι. Επανέρχεται με το νούμερο 4. Τον βλέπετε εδώ ο Ντάνιελ Μπέρενς, ο οποίος έχει φορτωθεί με 4 φάουλ, όπως άλλωστε και ο Μοράλες αλλά και ο Βράνκοβιτς. Ο Μπέρενς είναι αυτός που θα επαναφέρει για τον Βιγιακάμπα. Σμιθ.
στο κόντο σούτ από τον Βιακάμπα. Ο Γκάλης με τον Βολκόφ θα φύγουν στον ευθυδιασμό. Ο Μοράλες που ανέλαβε τον Βολκόφ μετά την αποχώρηση του Βράνκοβιτς, πάνω στον Γκάλη είναι πάντα ο Ραφαέλ Ζαφρέσα. Έξοχη ασίστα από τον Βολκόφ, το καλάθι δεν κάνει το χατήρι του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Ραφαέλ Ζαφρέσα για τον Πέρες, Σμιθ για τον Μοράλες, υπάρχει φάουλ από τον Βολκόφ όπως καταλογίζει ο Κολούτσι. Πρώτο φάουλ και για τον Βολκόφ με τη συμπλήρωση 30 λεπτών παιχνιδιού και καλή time out ο πολίτης. Τουλάχιστον έτσι έχει δείξει η γραμματεία. Εσείς ξαναβλέπετε το φάουλ του Βολκόφ. Δεν υπάρχει time out. Βλέπετε εδώ τον Ομπράντοβιτς. Ο Μοράλες έχει δικαίωμα για βολές μετά από την προηγούμενη παράβαση του Βολκόφ, την πρώτη του μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Έχει 5 ομαδικά φάουλ ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχουν 8 οι Ισπανοί. 3 στις 3 βολές από τον Μοράλε. Μοράλε. 43-59 και 21 πριν από τη λήξη. Άστοχος για πρώτη φορά από τη γραμμή του Πάολο Μοράλες, rebound όμως και πάλι για τους παίκτες της Μπαταλώνα. Ζοφρέστα, Μοράλες, Πέρες, Βιακάμπα που βγαίνει από πολλά σκριν κοντά στην baseline. Ζοφρέστα για τον Μοράλες με τον Βολκόφ. Κόβεται έξοχα από τον Ουκρανό, η μπάλα φτάνει στον Οικονόμου και σε αργό ρυθμό όπως συζητάει ο πολίτης ο Παταβούκας. Παταβούκας που πιέζεται από τον Ζοφρέσα, καθώς ο Ντάνι Πέρες είναι αυτός που ανέλαβε μετά την είσοδο του στο παιχνίδι τον Γκάλι. Παταβούκας, Οικονόμου με τον Μοράλες. Βολκόφ για τον Μυριούνι, έξοχη ενέργεια από τον Μυριούνι που παίρνει και το επιθετικό rebound και εκεί δεν έχει πρόβλημα. 43-52 για τον Παναθηναϊκό, 8-26 πριν από την λήξη. Φάουλ από τον Οικονόμου που κατελόγησε ο Ράτιτς είναι το τρίτο του νεαρού στο παιχνίδι. Βλέπετε εδώ τον Οικονόμου. 10 πόντι 6 rebound μέχρι στιγμής για τον Χρήστο Μυριούνι που αποδεικνύεται τεράστια λύση για τον πολίτη. Μοράλες rebound από τον Οικονόμου. Γκάλης 43-52. Ακριβώς 8 λεπτά πριν από την λήξη το προβάδισμα σταθερά πλέον για τον Παναθηναϊκό. Γκάλης με τον Βιακάμπα, Παταβούκας, Βολκόφ με τον Σμιθ, πάντα ο Βολκόφ. Παραλίγο να γίνει το λάθος, 5 δευτερόλεπτα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, βήματα καταλογίζει τον Μυριούνι ο Κολούτσι και υπάρχει time out που καλεί τώρα ο κυρίες και κύριοι, διαφορά είναι στη μέγιστη τιμή της για τον Παναθηναϊκό 43-52 μετά το time out. Ο Μπράντοβιτς έχει βάλει στο παιχνίδι και πάλι τόσο τον Φεράν όσο και τον Τόμσον, ο οποίος είναι κάτω από τη μπάλα, φάουλ από τον Βολκόφ που καταλογίζει ο Κολούτσι. Βλέπετε εδώ τον Βολκόφ να διαμαρτύρεται προς τον Ιταλό. Αυτός είναι ο Κόρνι Τόμσον. Ξανά η προσπάθεια από τον Αμερικανό και η προσπάθεια του Βολκόφ, υπήρχε βεβαίως φάουλ εκεί. Ο Βολκόφ που φτάνει τα 3 φάουλ όσα έχει και ο Οικονόμου, 4 μέχρι στιγμής έχει ο Βράνκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο παιχνίδι στη θέση του Νίκου Οικονόμου. Ραφαέλ Ζαφρέσα, Σμιθ, Τόμσον και πάλι Ζαφρέσα. Παρέμβαση από τον Βολκόφ, η μπάλα φτάνει στον Ζαφρέσα. Σμιθ με τον Μυριούνι επιχειρεί τη διείσδυση. Μαρτίνεθ εκεί βέβαια στο Βράνκοβιτς δεν ρισκάρει το πέμπτο φάουλο. Φεράν μειώνει στο 45-52. 7 λεπτά πριν από την λήξη του παιχνιδιού. Παταβούκας. Μυριούνι για τον Γκάλι. Πάντα Γκάλης, επιθετικό φάουλ καταλογίζει ο Κολούτσι στην προσπάθεια για διείσδυση από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που φάνηκε να δέχεται να ακούσει ο χτύπημα από την προσπάθεια του Βιακάμπα να τοποθετηθεί.
Η παρουσία του Thompson μας χαλάει το replay, όπως έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε και εσείς. Το παιχνίδι θα διακοπεί από τον Ράντιτς προκειμένου να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος, ενώ βλέπετε και την μύτη του Νίκου Γκάλι να έχει ανοίξει από την προηγούμενη ενέργεια του Βιγιακάμπα. Ζητά την αλλαγή του Γκάλι ο Κολούτσης. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού με το ιατρικό team. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Ο Μπράντοβιτς δράτεσε της ευκαιρίας να δώσει κάποιες οδηγίες προς τους παίχτες του. Βεβαίως δεν υπάρχει time out. Βλέπετε εσείς τον Γκάλι με το ιατρικό team του Παναθηναϊκού. Ο πολίτης πέρασε στο παιχνίδι το Γεωργικόπουλο για πρώτη φορά, καθώς ο αρχηγός βρίσκεται εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως βλέπετε και εσείς. Ο Γεωργικόπουλος που συμπεριλήφθη στην δεκάδα από τον πολίτη, ξανά η φάση του τραυματισμού του Γκάλι, είδατε πώς, από τον Βιγιακάμπα. Ο Γεωργικόπουλος λοιπόν που πήρε τη θέση του Χρυσανθόπουλου στη δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τόμψον, Φεράν. Θα χάσει ένα εύκολο φαινομενικά lay-up. Ο Γεωργικόπουλος κερδίζει το rebound για τον Παταβούκα, που βεβαίως ως πιο έμπειρος θα αναλάβει αυτό στην οργάνωση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. 6-20 για τη λήξη, 45-52 για τον Παναθηναϊκό το προβάδισμα. Ο Παταβούκας έχει καταλογιστεί 5ο φάουλ στο Βράγκοβιτς από τον Κολούτσι και βλέπετε τις αντιδράσεις του πολίτη που πρώτα απ' όλα προσπαθεί να ηρεμήσει τον Βράγκοβιτς. Να εδώ ο Κροάτης γίγαντας του Παναθηναϊκού που φεύγει 6-12 πριν από την λήξη με 5 φάουλ. Ο Βράγκοβιτς που έχει 6 πόντους και 4 rebound. Να και ο Μπράντοβιτς που δίνει βεβαίως τις δικές του οδηγίες προς τους παίκτες του. Και ξανά εδώ η φάση του καταλογισμού του 5ου φάουλ από τον Κολούτσι. Στον Βράγκοβιτς έχω την εντύπωση ότι τέτοια φάουλ γίνονται πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια και σαφώς δεν καταλογίζονται στις προσπάθειες για screen. Καταλανή και πάλι με τον Ζεφρέσα. Ο Σμιθ, παρέμβαση από τον Βολκόφη, μπάλα στα χέρια του Φεράν που μειώνει σε 47-52, 5-33 πριν από τη λήξη. Ο Φεράν έχει 6 πόντους μέχρι στιγμής. Παταβούκας. Ο πολίτης ήδη έχει σηκώσει τον Γκάλι που βρίσκεται στη γραμματεία για να περάσει το παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία. Βολκόφη. Υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές, υπάρχει φάουλ που καταλογίζει ο Ράντιτς. Ο Γκάλις επιστρέφει στη θέση του Γεωργικόπουλου. Βλέπετε εδώ τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής έχει 20 πόντους ο Νίκος Γκάλις. Ο Βολκόφ έχει δικαίωμα για βολές. Μετά από το τρίτο φάουλ του Κόρνι Τόμψον. Ο Σμιθ στο rebound από την άσπρη βολή του Βολκόφ, το Φρέσα. 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος, 47-52 από τον Παναθηναϊκό που έχει σιωπήσει. Φάουλ από τον Παταβούκα βεβαίως δεν μετράει, η προσπάθεια αυτή από τον Βιγιακάμπα έχει δικαίωμα για βολές όμως, ο αρχηγός της Χουβεντούτ.